Ξέρετε, όσο καλύτερα ε, κάποιο άλλο, το τι θα γίνει με το θέμα του νόμου Κατσέλη. Πού βρισκόμαστε τώρα, ή, εν πάση περιπτώσει, θα σα έλεγα, ποια είναι η πρόταση τη κυβέρνηση να μα πείτε. Καταρχά, ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν λύγει ο νόμο Κατσέλη. Συχνά ακούγεται αυτό. Ε, λύγει μόνο ένα σημαντικό του άρθρο, βέβαια, που αφορά την προστασία τη πρώτη κατοικία, ε, μετά τη δικαστική απόφαση. Ωστόσο, ο νόμο παραμένει σε ισχύ, δηλαδή οι πολίτε θα μπορούν και μετά την ψήφιση του νέου νόμου. Να καταθέτουν αίτηση, να παίρνουν προστασία για όλα τα κίνητα και για όλου του ε, τραπεζικού λογαριασμού. Και όταν γίνει η δίκη, τότε ο δικαστή θα ε, ορίζει ένα ποσό τη πρώτη κατοικία, για τη διάσωση τη πρώτη κατοικία. Και εφόσον ο πολίτη το πληρώσει, τότε και πάλι θα προστατεύεται. Μάλιστα. Πρόβλημα θα υπάρχει αν ο πολίτη δεν πληρώσει αυτό το ποσό και δεν θα προστατεύεται εφ' εξή, όπω ήταν στο παρελθόν δηλαδή. Τώρα λοιπόν το νέο πλαίσιο που ετοιμάζεται δεν θα χρειάζεται ο πολίτη να πάει στο δικαστήριο θα μπορεί να ρυθμίσει το χρέο του μέσω μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτή δηλαδή την πλατφόρμα που έχουμε ήδη για τον εξοδικαστικό μέλλον. Δηλαδή μηχανισμό. η κυβέρνηση ουσιαστικά με τι αποφάσει τώρα λέει φύγει από το δικαστή και πήγαινε στον τραπεζίτη. Αν θέλει, θα υπάρχουν δύο παράλληλα πλαίσια. Και μετά την ψήφιση του νέου πλαισίου, αν θέλει κάποιο, μπορεί να πάει κατευθείαν στον νόμο Κατσέλη ή θα μπορεί να πάει στην πλατφόρμα. Επιλέγει δηλαδή. Όπω και οι εταιρείε κάνουν που μπορούν είτε να πάνε στον πτωχευτικό κώδικα είτε μπορούν να πάνε στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Εάν πάω εγώ στο δικαστήριο, μπορώ να μπω και στην πλατφόρμα των τραπεζών ή αν μπω στην πλατφόρμα των τραπεζών, πρέπει να παραιτηθώ από το δικαστήριο. Όχι, δεν, δεν υπάρχουν τέτοιε υποχρεωτικέ ε, ρυθμίσει. Είναι ένα ας πούμε, εναλλακτικό μέτρο έτσι ώστε κάποιο να μην χρειάζεται να πάει στο δικαστήριο. Αν ο ίδιο κρίνει ότι πρέπει να πάει στο δικαστήριο για κάποιο δικό του λόγο, Τότε κανεί δεν το απαγορεύει φυσικά να πάει αν στο δικαστήριο. Αν εγώ θέλω να δοκιμάσω τι δυνατότητέ μου. Δηλαδή είμαι στο νομοκατσέλη και πάω στο δικαστήριο. Αλλά θέλω να δω αν με συμβολεύει, με συμφέρει να μπω και στην πλατφόρμα. Και μπω. Μπορώ να είμαι και στα δύο ταυτόχρονα και στο τέλο να επιλέξω ποια Μπορείς. δρόμο θα ακολουθήσω. Θα μπει στην πλατφόρμα, θα σου γίνει μία πρόταση. Ωραία. Εφόσον δεν, δεν φεύγω την... από το νομοκατσέλι, παραμένω. Δεν φεύγει. Εφόσον δεν την ε, επιλέξει την πρόταση, συνεχίζει κανονικά η διαδικασία στο νομοκατσέλι. Εφόσον επιλέξει <laughs> αυτή την πρόταση, και έχει άλλε οφειλέ, π.χ. σε άλλε τράπεζε ή στην εφορία, συνεχίζει και πάλι στο νόμο Κατσέλη για τι άλλε οφειλέ. Όχι για το σπίτι μου. Όχι για το σπίτι, γιατί το έχει ήδη ρυθμίσει. Μάλιστα, κατάλαβα. Ερώτηση. Αυτή τη στιγμή, εσεί το ξέρετε, όπω είπε και ο Ιωδάνη, εύστοχα, <coughs> καλύτερα από τον καθέναν πού βρισκόμαστε. Ο νόμο αυτό, το νέο πλαίσιο, έχει πάρει το πράσινο φω από του θεσμού. Είμαστε δηλαδή ένα βήμα πριν από την κατάθεση του στη Βουλή, ή περιμένουμε ακόμα από εκεί το πράσινο φω. Ε, δεν θα έλεγα το πράσινο φω. Θα έλεγα αυτή τη στιγμή αξιολογείται το πλαίσιο. Διότι είναι πολύ σημαντικό να θυμίσουμε ότι στο τέλος του μήνα, δηλαδή μεθαύριο, θα δημοσιεύσουν οι θεσμοί την δεύτερη αίτησή τους για την εξέλιξη της χώρας. Οπότε λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια θετική αξιολόγηση, διότι βγαίνουμε σε αγορές και διεκδικούμε ε, την αγορά ομολόγων κτλ. τα λοιπόν, λοιπόν, δεν περιμένουμε κάποια έγκριση, περιμένουμε όμως τη θετική τους, ε, τη θετική τους εικόνα. Ήδη έχουμε τα πρώτα βήματα μια θετική εικόνα. Αλλιώ δεν θα είχαμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Ότι δηλαδή ε, πήραμε τη θετική αξιολόγηση να υπάρχει προστασία πρώτη κατοικία, διότι αυτό δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Άρα, Άρα δηλαδή εξαιρεθήκαμε από πέρα. ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που έλεγε ότι κανεί δεν πρέπει να προστατεύεται την πρώτη του κατοικία. Σε καμία άλλη χώρα δεν γίνεται αυτό. Και στην Ελλάδα θα πήραμε αυτή την εξαίρεση να συνεχίσει αυτό να υπάρχει για κάποια χρόνια. Άρα συνεχίζεται να υπάρχει προστασία τη πρώτη κατοικία. Το θέμα είναι το όριο που θα βάλουμε. Το όριο και οι διαδικασίε και. Τρόπο. Ποιο τρόπο, σωστό. Ε, θέμα παράταση του ισχύοντο καθεστώτος. Αν υπάρχει καθυστέρηση, έστω μια εβδομάδα μέχρι να ετοιμαστεί η πλατφόρμα, μπορεί να θέλει και ένα μήνα, δεν το ξέρω. Υπάρχει στο πλάνο τη κυβέρνηση. Εντάξει, ο στόχο είναι να έχουν όλα τελειώσει με στη βδομάδα και να μην μπούμε σε αυτό το. Ναι, αλλά επειδή είναι πολλοί παίκτε μαζί, γι' αυτό ρωτάω ότι μπορεί όλοι οι παίκτε να μην κινηθούν με την ίδια ταχύτητα. γι' αυτό σα ρωτώ. Εντάξει, πάντα τι τελευταίε μέρε υπάρχει ένα άγχο, ένα ξενύχτη. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή, μπορεί να το φέρουμε στη Βουλή Τετάρτη και να ψηφιστεί Πέμπτη. Ε. Τέλο πάντων, καλά, εσεί δεν έχουμε δει. Αν δεν θα πάει Μια μέρα ναι, επιδοπή, είναι μία μέρα πριν. Δεν έχει αρμοδιότητά του και νομίζω ότι μην το φέρουμε και σε δύσκολε θέσει. Κύριε σε αυτά που μα είπε ο κ. Κουρμού είναι τα θετικά. Υπάρχουν όμω και αυτά που διαβάζουμε πίσω από τι Λογικό είναι. Νομίζω ότι ο κύριος Κουρμούσης σωστά τα είπε. Να σας πω τι φαίνεται. Ότι φαίνεται ότι οι θεσμοί δεν έχουν συμφωνήσει.